Στο χώρο της τρίτης εθνικής κατηγορίας, οι εκτός έδρας ήττες των προπορευομένων Παναργιακού και Ηλυσιακού συνετέλεσαν ώστε η προοδευτική που νίκησε το Μεσολόγγι να ανέβει στη δεύτερη θέση. Έτσι το πρωτάθλημα στον πρώτο όμιλο παίρνει μια νέα, περισσότερο ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Στο δεύτερο όμιλο η Κοζάνη, η Καβάλα και το Κορδελιό διεκδικούν τη δεύτερη θέση, για την πρώτη δεν γίνεται συζήτηση αφού τα Γιαννιτσά είναι σταθερά πρώτα και ήδη έχουν εξασφαλίσει την άνοδό τους. Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες στους δύο ομίλους της τρίτης εθνικής κατηγορίας έχουν ως εξής. Πρώτος όμιλος, Αχαϊκή Χαλκίδα 3-2, Λουτράκι Εγάλεο 1-2, Προοδευτική Μεσολόγγι 2-1, Ηρόδοτος Ηλυσιακός 1-0, Παναρκαδικός Ερυθρός Εθνικός Αστέρας 1-0, Καλαμάτα Παναργιακός 1-0, Δόξα Βύρωνα Αναγέννηση Άρτας 2-2, Πανετολικός Ρόδος 4-0, Πανελευσυνιακός Κέρκυρα 2-2, Αχαρναϊκός Τρίαμβος 2-0. Στη βαθμολογία Παναργιακός 45, Προοδευτική 43, Ηλυσιακός 42, Καλαμάτα 36. Στο δεύτερο όμιλο, Κυλκισιακός Πρέβεζα 1-1, Αχιλλέας Φαρσάλων Ιγρήτα 1-1, Αγροτικός Αστέρας Εγινιακός 4-2, Πόντι Ιβέριας Τρίκαλα 2-0, Οδυσσέας Κορδελιού Απόλλων Λάρισας 2-1, Καβάλα Αλεξάνδρεια 2-0, Καρδίτσα Νέοι Επιβάτες 2-2, Κολυνδρός Κυριάκη 2-0, Γιαννιτσά Κοζάνη 0-0, Νεάπολη Αστέρας Αμπελοκήπων 3-2. Στη βαθμολογία, Γιαννιτσά 47, Κοζάνη 40, Καβάλα 39, Κορδελιό 38. Πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, η προοδευτική νίκησε με 2-1 το Μεσολόγγι, αφού έχασε σωρία εντυπωσιακών ευκαιριών. Σε αντίθεση με την ομάδα των φιλοξενουμένων, η οποία δημιουργώντας μόνο μια ευκαιρία, κατάφερε να την αξιοποιήσει και να πετύχει γκολ. Το παιχνίδι παραλίγο να πάρει φωτιά όταν στο τελευταίο λεπτό έγινε κάποιο επεισόδιο. Ο φακός του αντένα, όπως θα δείτε και εσείς, θα διαπιστώσετε και εσείς, βρήκε τη λύση. Τώρα, βεβαίως περιμένατε να δείτε πώς έγινε το μάτς φωτιά, όπως το περίμενα και εγώ, και πώς το απεικόνισε ο φακός του αντένα. Δυστυχώς όμως το μοντάζ, η επίμαχη αυτή φάση δεν μπήκε, ένα τεχνικό πρόβλημα, ζητάω προκαταβολικά, μάλλον εκ των υστέρων ζητάω συγγνώμη από όλους εσάς. Στιγμιότυπα από αγώνες χόκεϊ στο Χόρτο. Καλλιτεχνικό πατινάζ, ποδηλασία, σκοποβολή και χάντμπολ περιλαμβάνει η ενότητα που ακολουθεί και που επιμελήθηκε ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Στο θαλάσσιο χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας έγιναν το πρωί αγώνες ταχυπλών σκαφών. Το σχετικό ρεπορτάζ είναι της Κανέλλας Δημάκου. Και τώρα περνάμε στην επιτυχία της ομάδας των εφήβων στο μπάσκετ. Την πρόκρισή της λοιπόν στα τελικά του Ευρωμπάσκετ 90 που θα γίνουν τον Αύγουστο στην Ολλανδία εξασφάλισε σήμερα η εθνική μας ομάδα, αν και δεινοπάθησε μέχρι να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης. Η εθνική μας ιτήθηκε με 82-70 από την Ρουμανία, αντιμετωπίζοντας άμεσα τον κίνδυνο του αποκλεισμού από τα τελικά, κάτι που θα γινόταν προς όφελος του Ισραήλ, αν η ελληνική ομάδα έχανε με διαφορά 14 πόντων, η οποία μάλιστα είχε σημειωθεί στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου. Τελικά όμως όλα ήρθαν ευνοϊκά για την εθνική μας ομάδα, έχασε μεν, αλλά εξασφάλισε την πρόκριση. Η τελική βαθμολογία: Ρουμανία 7, Ελλάδα 7, Ισραήλ 7, Βουλγαρία 5, Ελβετία 4. Για το κύπελο της άνοιξης στις γυναίκες, Ελλάδα-Ελβετία 3-0, 15-5, 15-3, 15-5 τα σετ. Μέτρια εμφάνιση των Ελλήνων αθλητών στο μαραθώνιο δρόμο του Ρότερνταμ. Ο Χρήστος Παπαχρήστος ήταν 12ος σε 2 ώρες 20 και 13. Ο Τάσος Ψαθάς 14ος σε 2:22:57. Ο Χρήστος Σωτηρόπουλος 15ος σε 2:23:01. Και ο Γιώργος Καραγιάννης 18ος σε 2:24:14. Πρώτος τερμάτισε ο Ιάπωνας Τάνι Γκούτσι σε 2 ώρες 10.56. Πολύ μεγάλη επιτυχία είχαν οι σημερινοί αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτων που διοργάνωσε η ΕΛΠΑ. Ο Λεωνίδας Κύρκος κέρδισε με Ford Sierra στην κατηγορία των νορμάλ αυτοκινήτων αλλά και στην κατηγορία Α. Ο Παναγιώτης Φαμπιάτος ήταν πρώτος στον αγώνα που γίνεται μόνο με αυτοκίνητα Στίβου, Citroën. Ο Γιώργος Καϊτατζής κέρδισε την ελεύθερη κατηγορία, ενώ στις δύο πρώτες θέσεις στην κατηγορία Sport πήραν δύο μονοθέσια με τα χρώματα του αντένα. Ο Πάνος Πυρόπουλος ήταν πρώτος με Reinhardt Volkswagen και ο Κώστας Κυρίτσης δεύτερος με το ίδιο αυτοκίνητο. Τέλος, την έκτη θέση μεταξύ 8 πήρε η εθνική μας ομάδα της υδατοσφαίρισης στο διεθνές τουρνουά που έγινε στο Παρίσι. Η ελληνική ομάδα νίκησε χθες τον Καναδά 9-7 και σήμερα έχασε από τη Γαλλία 12-8. Την πρώτη θέση στο τουρνουά αυτό πήρε η Σοβιετική Ένωση. Και περνάμε στον Σοβιετική Ένωση που νίκησε την Ισπανία. Περνάμε στο διεθνή χώρο, μια μέρα πριν από το τέλος του καμπιονάτου, η Νάπολη νικήτρια στην Πολόνια έμεινε πρώτη με 2 βαθμούς διαφορά από τη Μίλαν που έχασε στο Μπέντε Γκότι από τη Βερόνα. Έτσι η ομάδα του Μαραντόνα βρίσκεται αγκαλιά με τον δεύτερο τίτλο. Ας ρίξουμε μια ματιά όμως στα αποτελέσματα της σημερινής ημέρας.
Σαμπτόρια Τσεζ 1-0, Μπάρι Κρεμονέζε 2-0, Ιντερ Φιωρεντίνα 2-0, Αταλάντα Τζένοα 1-0, Άσκολη Λέτσε 0-2, Βερόνα Μίλαν 2-1, επεισοδιακό το μάτς αυτό, η Μίλαν στο τέλος έπαιζε με 8 παίχτες, Μπολόνια Νάπολη 2-4, Γιουβέντους Ρώμα 1-1, Λάτσιο Ουντινέζε 0-0. Στη βαθμολογία Νάπολη 49, Μίλαν 47, Ιντερ 43, Γιουβέντους 42, Σαμπτόρια 41 και Ρώμα 40. Στην Αγγλία, δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος, η Λίβερπουλ πρέπει να θεωρείται ότι λογικά έχει εξασφαλίσει τον τίτλο, αφού με ένα αγώνα λιγότερο από την Άστον Βίλα έχει 2 βαθμούς περισσότερους από αυτήν. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 36ης ημέρας είναι Άστον Βίλα Μίλγουολ 1-0, Κρίσταλ Πάλας Τσάλτον 2-0, Ντέρμπι Νόριτς 0-2, Λίβερπουλ Τσέλσι 4-1, Λούτον Άρσεναλ 2-0, Μάντζεστερ Σίτι Έβερτον 1-0, QPR Sheffield Wednesday 1-0, Southampton Nottingham 2-0, Tottenham Manchester United 2-1, Wimbledon Coventry 0-0. Στη βαθμολογία Λίβερπουλ 35 αγώνες 70 βαθμοί, Άστον Βίλα 36 αγώνες 68 βαθμοί, Τότεναμ 36 αγώνες 60 βαθμοί, Έβερτον 36 αγώνες 58 βαθμοί, Άρσενα 35 αγώνες 55 βαθμοί. Και περνάμε στην Bundesliga. Η ισοπαλία της Bayern στο Μόναχο και η συντριβή της Κολονίας στο γήπεδό της δίνουν ασφαλώς το μέτρο των συνεπειών των δύο αυτών ομάδων από τις αποτυχίες στα ευρωπαϊκά κύπελα την περασμένη Τετάρτη και αποτελούν οπωσδήποτε τα σημαντικότερα γεγονότα της χθεσινής 30ης ημέρας στην Bundesliga, τα αποτελέσματα της οποίας είναι Κολονία Καλσρούι 0-5, Μανχάιμ Χόμπουργκ 1-2, Αμβούργο Γκλάντμπαχ 3-0, Άιντραχ Νιρεμβέργη 5-1, Μπόχουμ Ντόρτμουντ 2-3, Στουτγάρδι Βέρντερ 3-1, Μπάγερν Ντίσσελντορφ 0-0, Κάιζερ Σλάουτερν Λεβερκούζεν 2-0, Ήρτιγκεν Σεντ Πάουλι 1-0. Βαθμολογία Bayern πρώτη 43, Άιντραχ, Λεβερκούζεν και Κολονία από 38. Και μετά τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία της Bundesliga, ας περάσουμε να δούμε τα καλύτερα στιγμιότυπα από όλους τους αγώνες της χθεσινής ημέρας. Εδώ όμως, κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Σας θυμίζουμε ότι την ερχόμενη Τετάρτη στις 10 η ώρα σε ζωντανή σύνδεση με το Webley θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε τον αγώνα Αγγλίας-Τσεχοσλοβακίας. Καλή σας νύχτα.